κατηρήθηκε ήταν μια διάθεση διάσπασης του κλάδου, διαχωρισμού των εκπαιδευτικών ανάμεσα σε άτομα της ειδικής και άτομα της γενικής εκπαίδευσης. Δεν μπορούν να μας λογαριάσουν ως ενιαίους παθόντες με το ίδιο πρόβλημα. Και επιπλέον μας μίλησαν για συμφέρον των υπολείπων να μην μπούμε εμείς που δεν καταβάλαμε το παράγοντο. Μας είπαν εθρασίτατα ότι δεν μπορούμε να σας δικαιώσουμε από τη στιγμή που οι υπόλοιποι έρχονται και μας παρακαλάνε να μην σας βάλουμε μέσα. Αυτό είναι ντροπή για τον κλάδο μας, είναι ντροπή για όλους τους αγώνες που έχουμε κάνει και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο τρόπο. Ο ΑΣΕΠ διατείνεται ότι ως ανεξάρτητη αρχή οφείλει να τηρεί τον νόμο, άρα χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να δεχθεί και τα παράβολα και τις ενστάσεις. Τις ενστάσεις θα τις εξετάσει αυτές που υπάρχουν στο επόμενο διάστημα, αλλά δεν προλαβαίνει να τις εξετάσει πριν πάρουν την πρώτη τη φάση αναπληρωτών. Το κουφό τώρα ποιο είναι, ότι εάν δικαιωθεί ένας συνάδελφος που έχει κάνει ένσταση, με βάση τον νόμο, στο διάβασε μια διάθεση που σημειώσει, θα πρέπει ο αναπληρωτής που τον έχουν πάρει στη θέση του, Νοέμβρη, μήνα που βγει, να του πάρει τη θέση και να πάει ο επόμενος. Αυτό όμως καταλαβαίνετε έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Θα την αυτή διαδικασία στον αέρα γιατί δεν είναι μόνο ένας ο οποίος θα πάει στη Ρόδο, είναι και άλλοι χίλιοι από πάνω, οι οποίοι έχουν πάει όχι στην πρώτη περιοχή προτίμηση, στη δεύτερη, εξαιτίας του ενός. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία η οποία είναι διάθετη από παντού, θα γίνει χάος και στον τρόπο που είναι τους αναπληρωτές. Εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι απαιτούμε όλοι οι συνάδελφοι, ανεξάρτητα αν το λάθος αποδίδεται στον έναν ή στους 1.000-4.000 ή σε κάποια διεύθυνση, θα πρέπει να είναι στους πίνακες. Είναι βαρβαρότητα ένας άνθρωπος που δουλεύει 10 χρόνια στην εκπαίδευση να πεταχτεί στον δρόμο. Λέω ανεξάρτητα εάν κρίνεται και από ποιον κρίνεται και αν είναι το λάθος. Εμείς θεωρούμε και συνδικαλιστικά ότι όλοι οι συνάδελφοι αναπληρωτές αναπληρώνουμε τον εαυτό μας εξουσίες, καλύπτουμε τα πραγματικά κενά που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Ούτως ή άλλως έχουμε το αίτημα της μονιμοποίησης όλων των συναδέλφων, γιατί ακριβώς καλύπτουμε αυτά τα κενά. Δεν θα επιτρέψουμε ούτε κάποιο συνάδελφο να πεταχτεί στον αέρα, είτε λόγω των πινάκων για λάθη εντός εισαγωγικών, είτε και λόγω ανακατατάξεων των πινάκων. Πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα όλο τον χρόνο να παρέμβει έτσι ώστε να βρεθεί ούτε ένα συνάδελφο στον δρόμο. Και αυτό θα είναι ο στόχο μα. Συνάδελφοι, εγώ δύο κουβέντε. Είναι μπεγμό. Χθε η Υπουργό Παιδεία, κυρία Ζαχαράκη, μα είπε ότι είναι καθαρά θέμα του ΑΣΕΠ. Ερχόμαστε στον ΑΣΕΠ και μα λένε ότι λύνεται το θέμα μόνο νομοθετικά. Δηλαδή να νομοθετήσει η κυβέρνηση. Υπάρχει πολιτική ευθύνη, υπάρχει αδικία, υπάρχει πλάνη. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη να νομοθετήσει και να δικαιωθούν οι συνάδελφοι.